εμείς για να τιμήσει όλη την οικογένεια. Αγωνιζόμαστε να την ενισχύσουμε και υλικά. Πέραν από το φιλανθρωπικό μας έργο, θεσπίσαμε αυτή την ημέρα προς τιμή των Αγίων μας να δίνουμε υποτροφίες σε παιδιά τα οποία πέρασαν σε ανώτερες και ανώτατες σχολές. Λιγότερα μπορούσαμε να μαζέψουμε στο παρελθόν, για να καταλάβετε, το 2006 δινόταν προϋποδοτήσεις με βιβλιάριο 150 ευρώ και είχαν δοθεί 13.200 ευρώ. Σιγά σιγά αυξήσαμε το ποσό των προϋποδοτήσεων σε 200, σε 500, το φτάσαμε σε 1.000 και τώρα μένει σε αυτόν τον αριθμό το ποσό, αλλά αυξήθηκαν τα παιδιά που παίρνουν. Φέτος, πέρυσι είχαμε 130 παιδιά που πήραν βιβλιάριο των 1.000 ευρώ, φέτος πήγαμε 151 παιδιά. Είναι μια προσπάθεια που ο Επίσκοπος επιμένει και οι ιερείς και τα συμβούλια κατανοούν. Και δεν τα δίνουμε μόνο μέσα στην Κόρινθο, αλλά είναι κατανοημένα στην περιφέρεια της Κορίνθου και στην πόλη της Κορίνθου. Και χαίρομαι διότι καθώς κάνουν τις στατιστικές βλέπω ότι από το 2006 μέχρι σήμερα έχουν δοθεί σε αυτόν τον θεσμό μόνο 1.041.000 ευρώ. Είναι μεγάλο το ποσό. Εγώ το βλέπω και το συγκρίνω και με άλλες Μητροπόλεις και χαίρομαι, διότι όπως θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος, η Κόρινθος και η Μητρόπολη μας είναι προκαθημένη της αγάπης. Δηλαδή η πρώτη που δείχνει την αγάπη της προς τα παιδιά μας και προς την οικογένεια. Και δεν το λέει με λόγια, αλλά το πράττει με έργα. Δεν ξέρω αν αναγνωρίζετε, κύριε Βουλευτά, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε και λοιποί εκπρόσωποι αρχών, δεν ξέρω αν το αναγνωρίζουν. Σκοπός μας όμως δεν είναι η αναγνώριση, δεν είναι η διαφήμιση. Γι' αυτό είμαστε και εδώ σε ένα ίδρυμα που προστατεύει τις ρίζες της ζωής, τους γέροντές μας. Είμαστε σε αυτό για να βρούμε την αφορμή να δείχνουμε την αγάπη μας προς τον συνάνθρωπό μας ανεξάρτητα από ηλικία και έτσι να έρχονται τα παιδιά μας εδώ όσα τους το επιτρέπει το πρόγραμμα των σπουδών ή οι γονείς τους και να βλέπουν ότι η Εκκλησία αγκαλιάζει σύνολο τον άνθρωπο από μικρό μέχρι και γέρο. Και σας ευχαριστώ για αυτό το έργο και για αυτή την προσφορά. Θα έλεγα κατά την πρακτική του Αποστόλου Παύλου, σας ασπάζομαι όλους, σας φιλώ όλους έναν ένα με αγάπη και με στοργή και με ευγνωμοσύνη, γιατί ανταποκρίνεστε στους προγραμματισμούς της τοπικής εκκλησίας. Κάποιοι γκρινιάζουν λίγο. Αλλά ξέρετε, όταν για πρώτη φορά ο Απόστολος Παύλος έκαμε έρανο εδώ στην Κόρινθο, του γκρινιάζανε οι Κορίνθοι.
σε ποιον θα τα δώσουμε τα λεφτά, πώς θα τα χρησιμοποιήσει, τι θα τα κάνει, θα πάνε στον προορισμό τους που τότε ήταν τα Ιεροσόλυμα, γιατί τα είχε καταστρέψει ο αυτοκράτορας Τίτος, όπως είχε προφητέψει ο Χριστός μας. Θα πάνε εκεί τα λεφτά. Πηγαίνουν τα λεφτά. Γι' αυτό λοιπόν εδώ έχουμε και την κατάσταση και τους πατέρες μέσα από τα χέρια των οποίων θα πάρουν τα παιδιά τα χρήματα αυτά. Δεν τα δίνουμε δημόσια. Θέλουμε όμως να είναι τα παιδιά μας εδώ οι γονείς τους. Γιατί? Γιατί είναι η απόδειξη ότι τα χρήματα πάνε εκεί που έχουν προοριστεί να πάνε. Φαντάζεστε να κάναμε μια τελετή και να μην τους λέγαμε έλα πάρτε. Θα λέγατε πού πάνε τα λεφτά, δεν ξέρουμε, δεν είδαμε κανένα να έρθει και να τα πάρει. Γι' αυτό επιμένω και στους ιερείς μας και λέω πέστε στις οικογένειες που θα πάρουν τα χρήματα αυτά να έρθουν, να μας δούνε και να τους δούμε, να γνωριστούμε, να ξέρουν ότι υπάρχει μια πόρτα ανοιχτή για τις δύσκολες ώρες, πέραν από την πίστη μας, πέραν από την λειτουργία μας, πέραν από την τιμή προς τους Αγίους μας. Να υπάρχει μια επικοινωνία με την Εκκλησία τους, να φαίνεται ότι είναι ζωντανά μέλη της Εκκλησίας και ότι ούτε ντρέπονται, γιατί δεν τους εκθέτουμε με το να τους πούμε πάρ' το βιβλιάριο, που κι αυτό δεν είναι άσχημο, γιατί για να πάρει ένα παιδί την δυνατότητα να μπει στο πανεπιστήμιο, κουράστηκε και έτσι το τιμάμε. Άρα δεν το εκθέτουμε ότι του λέμε πάρε και εσύ φτωχούλη, τι είναι ένα χιλιάρικο, αλλά όμως από την άλλη είναι ένα βραβείο για τους κόπους του. Είναι μια προτροπή να μοιάσει στους Αγίους και να δουν και άλλα παιδιά και να κουραστούν ώστε να λάβουν βραβεία, έπαινο, αγάπη, τιμή, σεβασμό, καθιέρωση και να ξέρουν ότι πήρα μεν το πρώτο μου κρεβάτι και νίκιασα το πρώτο μου σπίτι από την Εκκλησία. Εδώ λοιπόν θα είμαι στην Εκκλησία κοντά για να βοηθήσω και άλλα παιδιά που έχουν την ανάγκη. Γιατί αν δεν βοηθάει ο ένας τον άλλον, δεν μπορεί να υπάρξει προκοπή. Πώς το έλεγαν ωραία οι προγονείς μας. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Έτσι συμβαίνει. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Μας μαθαίνει να αγαπάμε, να ενισχύουμε, να στερούμε θα πολλές φορές, ώστε να βοηθήσουμε τους άλλους. Επειδή κάθεστε οι περισσότεροι, γι' αυτό πήρα το θάρρος να μιλήσω σαν πατέρα σας, να σας πω την ζωή των Αγίων, να σας πω ότι είναι πρότυπα να τους μιμηθούμε, να σας πω ότι πρέπει να σεβόμαστε την Εκκλησία και την οικογένεια, να σας πω ότι πρέπει να θυμάμαι τον κόπο των παιδιών μας και να σας πω ότι δεν πρέπει να τα αφήνουμε μετέωρα, γιατί όπου δεν μπει ο Λόγος του Θεού και των γονιών, μπαίνει ο Λόγος του διαβόλου και των ξένων.